Τι. Για ποιο λόγο μιλάς. Δεν έχουμε εδώ το πρόσωπο να πασάρει το θέμα. Μα δεν πασάρει το θέμα, τι να πω. Αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Ναι, λοιπόν, παιδιά, καλλιτέχνη χρονιά είναι ο Σνίκ, σύμφωνα με το Spotify, φυσικά και τον κόσμο μαζί με τα views, τα streams. Τα τραγούδια ακούγονται σε 92 χώρες, κυρίες και κύριοι, καθώς είδαμε φυσικά την ανάλυση του Spotify. Συγχαρητήρια στο Σνίκ, συγχαρητήρια σε ένα παιδί που δουλεύει μόνο του, να το πούμε αυτό. Φυσικά με την υποστήριξη τη εταιρεία του, αλλά τον έχει ξεκινήσει από το 0. Με τα δικά σου στούντιο, με τα δικό σου παραγωγό και με τα δικό σου κουράγιο. Μπράβο σου, αξίζει. Να έχουμε χαρές στο σπιτικό μας. Έτσι, μπράβο, το γιορτάζουμε. Εντελώς αντικειμενικά. Ως μαμά, επειδή είναι νέος ο Σνίκ, θέλω να πω κάτι. Πες. Ότι βλέποντας το βίντεο του που ευχαριστούσε τον κόσμο, και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένας καλλιτέχνης να ευχαριστεί τον κόσμο που τον στηρίζει σε αυτές τις εποχές, είδα κάτι πάρα πολύ τρυφερό. Που δεν το βλέπω, ας πούμε, πολύ έντονα. Στα βίντεο κλιπ δεν είναι η αφορμή να το δεις. Είδα ένα όμορφο παιδί, πάρα πολύ συναισθηματικό, σχεδόν συγκινημένο, σε ένα σπιτικό ωραίο περιβάλλον, να ευχαριστεί τον κόσμο. Και ήταν πάρα πολύ τρυφερή στιγμή αυτή. Πάρα πολύ. Μωρέ, συγκινήθηκε το κοριτσάκι μας. Ηλιανάκο μου. Ναι, καλό, γιατί το ξέρετε μέσα από τα βίντεο κλιπ τα τραγούδια του και είναι ένα πολύ γλυκό παιδί. Τέλος πάντων, μπράβο, του συγχαρητήρια του αξίζει. Μπράβο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα σας πω για τα δώρα της ημέρας. Δώσ' το, Δημήτρη. Τη πάω τόσο όσο, έλα. Λοιπόν, το δώρο ημέρας μας σήμερα. Τα δώρα μας φυσικά είναι 4. Τα βλέπετε στο Instagram, θα τα βρείτε εκεί στη φωτογραφία μας. Pop-up κάτω παύλα Ηλιάνα. Και είναι ένας ηλεκτρικός κάδος απορριμμάτων της εταιρείας One. Πέναετε το χεράκι σας μπροστά, ανοίγει, πετάτε τα σκουπίδια και μετά κλείνει μόνος του αυτόματα. Φυσικά. Και επίσης τα γνωστά και αγαπημένα μας. Τα 3 set wireless.